Πάμε να δούμε, γιατί χθες είχαμε αποκαλυπτική δημοσκόπηση στο κεντρικό μας δελτίο, την παρουσίασε της Opinion Poll εδώ ο Βασίλης Τσεκούρας, με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και ευρήματα για το ΣΥΡΙΖΑ και το τι ακριβώς σημαίνει το συνέδριο, τι συνέπειες είχε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα με τον Γιώργο Πιέρο, να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε που και για μια ακόμη Παρασκευή είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Νίκο και τώρα. Καλημέρα και καλή επιστροφή. Εσύ είσαι καλά, γιατί εμείς εδώ παλεύουμε με τις ιώσεις. Ο Νίκος μας έλειπε δύο μέρες, γύρισε σιδερένιος. Και είναι υποψήφια τώρα η Ντόρα να μας λείψει δύο μέρες, αλλά είναι Σαββατοκύριακο. Ναι, είμαι και άτυχη εκτός των άλλων, να κάτσω λίγο σπίτι. Λοιπόν. Και εγώ τους είπα τι φταίει. Δεν έχουμε κάνει ακόμα ευχέλαιο, δεν έχουμε κάνει στην εκπομπή αγιασμό. Κανονικά, ξέρεις ότι πώς ξεκινάνε οι ομάδες με αγιασμό, ναι, τη σεζόν, ναι, ποδοσφαιρική. Παρακαλώ να έρθει εδώ ένας ιεράρχης να μας κάνει και εμάς. Από Μητροπολίτη και πάνω. Μην ανησυχείτε. Πάρουμε. Εμείς τα μικρά παιδιά υποφέρουμε από τις ιώσεις. Είχα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι λόγω της ηλικίας που βρισκόμαστε αυτή κοντά στο δημοτικό. Μαγουλάδες είχες, μαγουλάδες, που λέει και ο Παπαδόπουλος. Είναι η αιτία που υποφέρουμε από ιώσεις. Είναι η αιτία, ναι. Λοιπόν. Θα περάσουν, περαστικά θα είναι, ελπίζουμε. Ναι, λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν με την πρώτη μας κάρτα και θα ξεκινήσουμε και με το σχολιασμό το δικό σου. Έτσι, πάμε να δούμε λοιπόν. Εδώ είναι η ταυτότητα της έρευνας. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνεται. Η ενεργήθηκε 26-27 Φεβρουαρίου, Δευτέρα-Τρίτη, αμέσως μετά το συνέδριο. Έτσι, για να είμαστε τυπικοί απέναντι σε όσους μας βλέπετε, εσείς να ξέρετε ότι υπάρχει εγκυρότητα σε αυτό το οποίο θα πούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη μας κάρτα. Ενίσχυσε το ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο. Λοιπόν, μας λένε ότι το βλέπεις εσύ, το βλέπεις, μπράβο σου. Αν ενίσχυσε... Πολύ και αρκετά μας λένε ένα περί το 47%. Λίγο και καθόλου μας λέει ένα 47,9%. Εδώ υπάρχει διχογνωμία, είναι μισή-μισή, ναι, για το αν βοήθησε το ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει σωστά στις ευρωεκλογές και να ενισχύσει την άποψή του. Αυτή είναι η πρώτη μας κάρτα. Να δούμε και τη δεύτερη συνδυαστικά να σχολιάσει και ο Γιώργος, έτσι. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο το συνέδριο ουσιαστικά ενδυνάμωσε το ρόλο του κυρίου Κασελάκη μέσα στο κόμμα. Έχουμε ένα 57,9% που λέει ναι με την κατάληξη που είχε τελικό στο τετραήμερο συνέδριο. Μάλλον ναι το 22, αν τα προσθέσουμε αυτά έχουμε ένα 80%, 11% όχι, μάλλον όχι, 7,5% όχι, συνολικά ένα 18,5% λοιπόν το όχι. Γιώργο, ένα δικό σου πρώτο σχόλιο. Πρώτα. Φαίνεται ότι τελικά το κόμμα... Διχασμένο ουσιαστικά, οι ψηφοφόροι του αν μη τι άλλο, για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το συνέδριο το οποίο διενεργήθηκε. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται κερδισμένος. Ναι, νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά και το ερώτημα της πρώτης κάρτας, δηλαδή για το αν πέτυχε ή όχι το συνέδριο, απαντάται και από τα στοιχεία της δεύτερης κάρτας, δηλαδή από το αν βγήκε ή όχι ενισχυμένος ο Στέφανος Κασελάκης. Με μία απάντηση, δηλαδή ότι από αυτό το συνέδριο το μόνο σίγουρο είναι ότι βγήκε ενισχυμένος ο Στέφανος Κασελάκης. Τώρα, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και αυτός ενισχυμένος είναι μια άλλη συζήτηση. Ενδεχομένως να τη δούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι πως ο Στέφανος Κασελάκης βγήκε με ένα ηγετικό προφίλ, βγήκε με μια ομιλία η οποία ήταν πιο πολιτική από ό,τι άλλες του ομιλίες. Και βέβαια δόθηκε και ένα μήνυμα μέσω της στήριξης των συνέδρων στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη ότι κουράσατε, δεν θέλουμε αλλή ασοσκλέφεια, στραβά κουτσά να του δώσουμε. Μετά την παρέμβαση του ηγετικού, του μεγάλου ηγέτη του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, θέλω να πω ότι έχει τη σημασία του και αυτό. Το πόσο δηλαδή επικρατεί στη δημοσκόπηση ο κύριος Κασελάκης και μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, και νομίζω ότι και σε αυτό το στοιχείο, στην δημοσκόπηση Opinion Poll, που υπάρχει το σχετικό ερώτημα, δηλαδή για πάμε το να το δούμε, μισό λεπτό. Πάμε να το δούμε, για να μπορούν να ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Πόσο ενίσχυσε το ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον, πόσο ενίσχυσε την αρχή του συνεδρίου, αν βοήθησε η παρέμβαση του κύριου Τσίπρα, είναι το επόμενο μας, η επόμενη μας κάρτα. Το 42% μας λέει όχι. Έτσι, μάλλον όχι, το 19% συνολικά. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, γύρω στο 61%, που λένε ότι δεν βοήθησε καθόλου η παρέμβαση του κύριου Τσίπρα. Ναι, και εδώ πάμε στη μεγάλη έκπληξη. Ποιος να το περίμενε ότι ένας ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ με ιδρυτικά χαρακτηριστικά, που για το ΣΥΡΙΖΑ συγκρινόταν με τον Ανδρέα Παπανδρέου, για παράδειγμα, για το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο αντίστοιχος, ας πούμε, Ανδρέας Παπανδρέου για τους ψηφοφόρους του, ότι θα έφτανε η μέρα όπου θα ήταν εκτός της πολιτικής σκηνής, σε απόσυρση
βέβαια ως πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος, το πρώην πάντα παίζει ένα ρόλο, και ότι την ίδια ώρα οι σύνεδροι θα επέλεγαν το νέο, δηλαδή τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ξεκάθαρα ότι η παρέμβασή τους στο συνέδριο ευνηδίασε, προβλημάτισε και τους έκανε να ανησυχούν περισσότερο, διότι δεν είχαν άλλο κουράγιο για νέες διαδικασίες εσωσλέφειας και ισοκομματικών εκλογών. Αν το καλοσκεφτείς, ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν ήταν συνασπισμός. Επίσης, επί Αλέξη Τσίπρα που ήταν 15 χρόνια στο τιμόνι του κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την πρωθυπουργία. Θέλω να πω, είναι όχι απλά ιστορικό στέλεχος του κόμματος, ιστορικός αρχηγός, είναι εμβληματικός. Θέλω να πω, και βλέπουμε πώς εδώ αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση η επικράτηση, γιατί η σύγκριση γίνεται, του κυρίου Κασελάκη. Είχε προηγηθεί στις αρχές της δημιουργίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέκο Αλαβάνο ένας απογαλακτισμός, θα έλεγα και μια πολιτική, ας την πούμε έτσι, πατροκτονία. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί πάω τόσο πίσω, πάω στον Αλέκο Αλαβάνο? Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό το συνέδριο ενδεχομένως να ένιωσε όπως ο Αλέκος Αλαβάνος, γιατί έρχεται ο Στέφανος Κασελάκης, αλλάζει τη σελίδα απότομα. Και αυτό διαφαίνεται και από την συγκεκριμένη απάντηση που δίνεται εδώ, ότι με λίγα λόγια, εντάξει, είσαι ο πρώην πρωθυπουργός, είσαι ο πρώην πρόεδρος, άσε μας να πάμε μπροστά με το καινούριο και μπορείς να παρεμβαίνεις, αλλά χωρίς να προσπαθείς να δυναμητήσεις το συνέδριο. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του και μάλλον η παρέμβασή του απαξιώθηκε, φέρνοντας κλειδονισμούς από τους συνέδρους, κάνοντας ακόμα πιο δυνατό το Στέφανο Κασελάκη. Γιώργο, έχεις μάθει κάτι περισσότερο για την απόλυση του κυρίου Θήμιου Καραγεωργόπουλου? Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η αλλαγή. Η αποτσιμπροποίηση, ας το πω έτσι. Καλά το λες, καλά το λες. Η αποτσιμπροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης και η διαφάνεια που θα πρέπει να υπάρχει σε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Εχθές το βράδυ πήρα τις πρώτες πληροφορίες για να αποδίδω και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι από τον συνάδελφό μας τον Αντώνη Γκιώκα, ο οποίος είχε κάνει το σχετικό ρεπορτάζ και μου μετέφερε, έδωσε και σε μένα δηλαδή τους διαλόγους. Και οι διάλογοι αυτοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη ότι ο κύριος Κασελάκης εισέρχεται στο γραφείο του κυρίου Γεωργόπουλου, στον 7ο φαντάζομαι της Κουμουνδούρου, εκεί που θα είναι και το γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, και του λέει ότι είμαι έτοιμος να πραγματοποιήσω σαρωτικές αλλαγές στο κόμμα και στην δομή του και για λειτουργικούς λόγους, με τον κύριο Γεωργόπουλο να του. Και του πρέπει να φύγει, πρέπει να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Και ο κύριος Γεωργόπουλος, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, απαντά στον κύριο Κασελάκη ότι εγώ, πέρα από το ότι είμαι επιλογή του κυρίου Τσίπρα, είμαι και ένα πρόσωπο το οποίο το έχει επιλέξει η πολιτική γραμματεία και τα ανώτατα όργανα του κόμματος. Αλλά από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις αυτές τις αλλαγές, οφείλω να μαζέψω τα πράγματά μου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, ακόμα και όταν ο κύριος Γεωργόπουλος είπε ότι θα μαζέψει τα πράγματά του, δεν του είπε μην το κάνεις ή θα σε αξιοποιήσω σε έναν άλλο ρόλο. Τώρα, πάω στο παρασκήνιο και έρχομαι σε αυτά που συζητώνται. Συζητείται ότι ο κύριος Γεωργόπουλος χρεώθηκε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Ότι ήταν φιλικά προσκύμενος προς τη Νέα Αριστερά και το δεύτερο, ότι ο κύριος Γεωργόπουλος έχει ευθύνες για τη διαρροή πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία του κυρίου Κασελάκη, η οποία δάνεισε το περίφημο. Το βαθυλαρίγκι της υπόθεσης είναι, κύριος Γεωργόπουλος. Κατά τον κύριο Κασελάκη φαίνεται. Τι, που δεν τον ενημέρωσε ότι δεν επιτρέπεται ή για τη διαρροή? Για τη διαρροή. Φαίνεται ο κύριος Γεωργόπουλος να χρεώνεται. Δεν ξέρουμε τώρα αν ισχύει. Όχι, αυτό το χρεώνει όπως φαίνεται ο κύριος Κασελάκης να χρεώνεται. Σχέσεις με τη Νέα Αριστερά, δηλαδή ότι είσαι με τους αχθρούς μας, αυτούς που φύγανε. Και δευτερευόντως, όχι δευτερευόντως σημασία, δεύτερη αιτία δηλαδή, και για το ζήτημα της διαρροής που αφορά την εταιρεία που δάνεισε το ΣΥΡΙΖΑ. Και βάζω και μια σημείωση, υπογράφοντας πλέον, κοιτάζοντας το και εγώ, ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες αλλαγές. Θα έλεγα, θα ξυλώσει κόσμο ο κύριος Κασελάκης, δεν θα είναι ο κύριος Γεωργόπουλος ο τελευταίος. Θα ξυλώσει πάρα πολύ κόσμο, διότι υπάρχει διάχυτη αίσθηση στο περιβάλλον. Δηλαδή, για πες μας, μη μας λες θα ξυλώσει κόσμο, θα ξυλώσει ονόματα. Μιλάω σε πολλούς υπαλλήλους της Χαριλάου Τρικούπη στην Κουμουνδούρου. Οι οποίοι χρεώνονται ότι δουλεύουν, γιατί το συζητούσα χθες το βράδυ, ότι δουλεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πληρώνονται με λίγα λόγια από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι ίδιοι έχουν στηρίξει τη Νέα Αριστερά. Με λίγα λόγια, θα προσπαθήσει να καθαρίσει το κόμμα και σε μια λογική αποτσιπροποίησης, και από την άλλη θα πάει και σε μια λογική να πετάξει έξω τους προηγούμενους. Αλλά και σε επίπεδο στελεχών τώρα έχουμε την αλλαγή φρουράς, αν θέλετε να πάμε. Μισό λεπτό. Πού πάμε, να πάμε. Πάμε. Θα ξανάρθουμε λίγο για να κλείσουμε την κουβέντα μας, δεν την κλείνουμε, συγγνώμη. Πάμε πίσω στο Γιώργο Πιέρο να συνεχίσουμε. Είναι ένα τραγικό περιστατικό, το βλέπουμε εδώ και πάρα πολλή ώρα από την προηγούμενη εκπομπή ακόμη. Ναι. Το Άξιον 24 βρίσκεται εκεί. Πραγματικά θλίψη. Έλα, Γιώργο.
Πάμε να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο στους αριθμούς, στα ποσοστά των κομμάτων, να τα δούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δείχνουν και νέους παίχτες που μπαίνουν. Ποιο κόμμα σκέφτεστε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο επί των εγκύρων, θέλω να σας πω. Είναι στο 27% η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ στο 9,4%, τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, 8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 8,1% η Ελληνική Λύση. Βλέπεις ότι καρπούται ένα μεγάλο κομμάτι της αντίδρασης για το γάμο των ομόφυλων από το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Ένα 2,2% οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι δεν έχουν από ό,τι φαίνεται δυναμική. Και προχωράμε στην Πλεύση Ελευθερία στο 2,8%, η Νίκη στο 3,4%, το Μέρα 25 στο 2,1%, 2,6% η Νέα Αριστερά. Και άλλο και τα λοιπά, βλέπουμε περίπου στο 2,9% και στο 20,5% η διευρύνηση ψήφος. Και να δώσουμε και την επόμενη κάρτα, αν μου επιτρέπεις, την εκτίμηση. Έτσι, η εκτίμηση νίκης για τις ευρωεκλογές. Ποιος θα έρθει πρώτος με 33%, 33,9% κοντά στο 34% η Νέα Δημοκρατία. Στο 11,9% ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερος, 13,9% το ΠΑΣΟΚ. 10,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 10,2% οριακά εκεί πέρα, μέσα μπλέκοντα ποσοστά, η Ελληνική Λύση. Βλέπουμε στο 2,7% οι Σπαρτιάτες να βρίσκονται εκεί. Συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα κόμματα. Για την εκτίμηση, έτσι. Για την εκτίμηση, βεβαίως. Βλέπουμε τώρα και την επόμενα κόμματα. Η Πλεύση Ελευθερία στο 3,5%, η Νίκη στο 4,2%, το Μέρα 25 στο 2,6%, η Νέα Αριστερά φαίνεται ότι θα εκλέξει ευρωβουλευτή στο 3,3%. Και η εκτίμηση ψήφου σε ευρωεκλογές, πώς ήταν στις 19 του μηνός και πώς ήταν χθες, 10 μέρες διαφορά. Βλέπουμε ότι έχουν πτώσει όλα τα κόμματα, με το μόνο επί της ουσίας να ενισχύεται την Ελληνική Λύση. Την Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα να παίρνουν λίγο τα πάνω τους. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται από την Opinion Poll. Το δικό σου σχόλιο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο τώρα, Νίκο, και τώρα δεν θα συζητήσω καθόλου για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυριαρχία της. Είναι σε κάθε δημοσκόπηση. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει μετά από όλα αυτά που έγιναν. Αντέχει όμως, γιατί λες, τι άλλο πρέπει να γίνει, και όμως υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο του δίνει την ελπίδα με τις μικρές διαφορές ότι μπορεί να το παλέψει. Απ' την άλλη, στη δεύτερη θέση, για μένα το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν κυβερνά για να φτύρεται όπως ο Μητσοτάκης και να έχει διαρροές. Δεν έχει και εσωκομματικές διαδικασίες να πέφτει πολιτικό ξύλο, για να το πω έτσι, ώστε να χάνει ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ αντί να καρπούται από αυτές τις διαδικασίες, αντί να τσιμπά δηλαδή από όσα σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλώς δεν τσιμπά, αντιθέτως χρόνο με το χρόνο λίγο-λίγο χάνει και ποσοστά. Αυτό ενδεχομένως να συμβαίνει και για άλλα θέματα όπως τα ομόφυλα ζευγάρια ή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εξαιτίας μιας στολής στρατηγικής. Και συνοπτικά επίσης να πω ότι έχουμε δύο νέους παίχτες στη Σκακέρα οι οποίοι ανεβαίνουν δυναμικά. Το ΚΚΕ που έχει και ένα αρκετά δημοφιλή πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Κουτσούμπα, και την Ελληνική Λύση, η οποία φαίνεται να έχει μεγάλα ωφέλη, ειδικά μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτή νομίζω είναι η εικόνα. Δύο νέοι παίχτες και το γεγονός ότι έχουμε ένα σκηνικό κινούμενης άμμου, που δεν μπορεί κανείς να ξέρει, με μια ζώνη αναποφάσεων η οποία ξεπερνά το 20%. Εγώ δεν θα πω ποιος θα είναι στην τρίτη θέση, ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Είναι αρκετά κόμματα με διψήφιο ποσοστό πλέον και νομίζω ότι παίζονται όλα. Δηλαδή από τη δεύτερη θέση και μετά παίζονται όλα. Δεν υπάρχει κάτι κλειδωμένο. Μπορεί κανείς να το δει. Οριακά. Το βλέπουμε. Στα ποσοστά βλέπουμε τις μπάρες. Έτσι φαίνεται. Αποτυπώνεται. Ακριβώς αυτό. Ότι έχουμε μια ζώνη αναποφάσεων η οποία ξεπερνά. Επίσης, σε αυτά τα κόμματα αξίζει να σημειώσουμε ότι και η δημοφιλία, η καταλληλότητα των αρχηγών τους είναι επίσης τα ίδια ποσοστά. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ξεχωρίζει ιδιαίτερα να πει ότι θα κάνει τη διαφορά το πρόσωπο. Όχι, εκεί, όχι. Αντιθέτως, στα μικρότερα. Ως εναλλακτική, λέω, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, στα μικρότερα κόμματα, η πολιτική αρχηγή και ειδικά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι κάτω από τα ποσοστά του κόμματός του. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης κοντράρεται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις με τον κύριο Βελόπουλο, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν κοντράρεται με την Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή. Φαίνεται δηλαδή το ότι η εκδήλωση που συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, το απέναντι στο Μητσοτάκη, ποιος, όχι απλώς δεν έχει απαντηθεί. Ενδεχομένως να είναι και σε μια διαδικασία που στην κεντροαριστερά η επόμενη μέρα να έχει να κάνει με ένα ευρύτερο σχήμα συνεργασίας, με ένα δούκα στην κεντρική πολιτική σκηνή που το λέγατε και πριν, και με άλλες ηγεσίες. Θα ανοίξουν πολλές συζητήσεις μετά τις ευρωεκλογές, αν δεν πάνε καλά. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, περαστικά και σε σένα. Έτσι, περαστικά μας γενικά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ο ένας τον άλλο. Ο ένας τον άλλο. Συμπαράσταση. Κράταμε να σε κρατώ.